Τα μέτρα που έχουμε συμφωνήσει τα απαιτούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι γνωστό σε όλους αυτό. Είναι προφανές ότι δεν αποτελούσε επιλογή μας αυτό το μείγμα πολιτικής. Θα ζητούσε λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν έχουμε την θετική εξέλιξη που όλοι επιθυμούμε να έχουμε και πάρουμε τη λύση για το χρέος, θα εφαρμόσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. Αν όμως δεν έχουμε τη θετική εξέλιξη, με ευθύνη κάποιον στην Ευρώπη, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ξεκαθαρίσει. Και θέλω να το πω και υπεύθυνα εδώ στη Βουλή, ότι δεν θα συμμετάσχει. Και αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετάσχει, έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει για μας και η δέσμευση, η απέτηση και η δέσμευση για να υλοποιήσουμε το 2019 και το 2020 αυτά τα μέτρα. Άρα λοιπόν, τα μέτρα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα θα εφαρμοστούν αν και μόνο αν πρώτα αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά το τέλος του προγράμματος, το Σεπτέμβριο του 2018, ουσιαστικά μέτρα για το χρέος, μέτρα για το χρέος που θα μας οδηγήσουν σε οριστική έξοδο από την κρίση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα αυτά θα αποσυρθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και το γνωρίζει αυτό. Το γνωρίζει αυτό. Παρακαλώ. Το γνωρίζουν αυτό και οι πιστωτές μας. Το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Το γνωρίζει και το σώμα. Παρακαλώ πολύ.